Συνήθως τα αθλήματα επαφής, τα οποία είναι ατομικά, είναι μοναχικά αθλήματα. Και εννοώντας μοναχικά, εννοούμε ότι θέλει πολλή δουλειά. Θέλει και δουλειά και μέσα στην προπόνηση, αλλά και δουλειά ατομική, προσωπική. Ζουν ένα σπαρτιατικό τρόπο ζωής. Ούτε πολλές εξόδους, ούτε ξενύχτια, ούτε ποτά, ούτε καταχρήσεις. Είναι ακριβώς ο τρόπος ζωής τους, είναι ασκητικός. Πρέπει να κοιμούνται συγκεκριμένες ώρες, πρέπει να σηκώνονται πρωί να κάνουν τρέξιμο, μετά να κάνουν βάρη, μετά να κάνουν τεχνική, μετά σπάρινγκ. Όλη τους η ζωή είναι πάνω στην πυγμαχία. Είναι σαν να είναι μοναχοί, σαν να είναι ασκητές. Σιγά σιγά μένεις μόνος. Έχεις φίλους μόνο μέσα στην πυγμαχία, τους ανθρώπους που είναι στην πυγμαχία. Με τους άλλους δεν μπορείς να έχεις φιλία, γιατί είσαι αναγκασμένος να πηγαίνεις να κάνεις προπόνηση το πρωί, να κάνεις προπόνηση το βράδυ. Είσαι κουρασμένος, δεν μπορείς ούτε έξω να βγεις, ούτε βόλτα να πας, τίποτα. Δεν μπορείς. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις συνέχεια μέσα. Έχω ένα παράδειγμα με τον Μιχάλη τον Αρναούτη, που μου έχει πει ότι όταν πήγε στην Αμερική, τον κλείσανε σε ένα δωμάτιο μέσα και έκανε μόνο προπόνηση. Μόνο προπόνηση, δεν έβγαινε έξω καθόλου. Έτσι απομονώνεται κανείς. Ζει αυτός και η πυγμαχία, μαζί με την πυγμαχία. Δώστε ένα αριστερό, Μάικ. Σίγουρα ήταν δύσκολα, γιατί είχα μάθει σε άλλο μοτίβο ζωής, σε πρωταθλητισμού. Ήμουνα 10 χρόνια εραστέχνης αθλητής. Πρωταθλητής παιδών, παιδών, εφήβων, β' κατηγορία, α' κατηγορία, να είμαι στην εθνική ομάδα, να έχω πάρει πολλά μετάλλια στην εθνική ομάδα, πανευρωπαϊκά, να έχω συμμετάσχει, να έχω μάλλον 110 διεθνείς αγώνες με 103 νίκες, 7 ήττες. Και να έχω μεγαλώσει με άλλους μεγάλους αθλητές. Πρόλαβα τον Γιώργο Στεφανόπουλο το 1995 που γυμναζόταν για κάποια τουρνουά εκείνη την εποχή, με τον Τιγράν Ρουσλιάν, τον Αντώνη Γιαννούλα, Γιώργο Μπουλά, πολλούς αθλητές που α' κλάσε παίδες.